Επιχείρηση απομάκρυνσης των ρωσόφωνων ανταρτών προχωρούν οι Ουκρανοί. Την ονομάζουν αντιτρομοκρατική επιχείρηση και ο στόχος είναι η ανακατάληψη εδαφών στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Οι Ουκρανοί στρατιώτες κατάφεραν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους τμήμα της περιοχής που συνδέει την Ορλίβκα και την Γιασινουβάτα στο Ντόνετσκ. Οι αντάρτες δηλώνουν έτοιμοι να αντεπιτεθούν. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η Μόσχα έχει στείλει 45.000 στρατεύματα στα σύνορά της. Εν τω μεταξύ, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζει νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Πρόκειται να υπάρξουν περιορισμοί στη μεταφορά φυσικού αερίου αλλά και στη διέλευση από τον εναέριο χώρο. Οποιεσδήποτε κυρώσεις προς την Γκάζπρομ και τη Μόσχα θα είχαν συνέπειες στο φυσικό αέριο που φτάνει στην Ευρώπη. Ειδικότερα στην ατζέντα των Ουκρανών προς επιβολή κυρώσεων βρίσκονται 172 Ρώσοι πολίτες και 65 εταιρείες.